Έχουμε κοντά μας την καλεσμένη μας, την χειρουργό οφθαλμίατρο κυρία Αξαοπούλου Αναστασία από την Άξο, με τεράστια εμπειρία στο αντικείμενό της, για να μας μιλήσει για την ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας των οφθαλμών. Και πάμε αμέσως να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την καλεσμένη μας, την κυρία Αξαοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, κυρία Αξαοπούλου? Είναι μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε ξανά εδώ κοντά μας μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ, και δική μου. Πώς είστε, καλά? Μια χαρά. Το θέμα μας λοιπόν είναι η ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Είναι ένα θέμα για το οποίο το έχουμε συζητήσει και παλαιότερα στην εκπομπή μας. Ωστόσο, χωρίς τη συμβολή, την πολύτιμη συμβολή, θα έλεγα καλύτερα, κάποιου ειδικού όπως εσείς. Τι είναι λοιπόν η οχρά κοιλίδα? Η οχρά κοιλίδα, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από αυτό, είναι μια μικρή περιοχή στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς και αποτελεί το πιο ευαίσθητο τμήμα του. Ο αμφιβληστροειδής, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι το εσωτερικό στρώμα του οφθαλμού, το οποίο αποτελείται από υποδοχείς, οι οποίοι μετατρέπουν τα φωτεινά ερεθίσματα σε ηλεκτρικά ερεθίσματα, στη συνέχεια τα στέλνουν μέσω του οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο και αυτά μεταφράζονται σε εικόνες. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που κάνει δηλαδή η οχρά κοιλίδα, σε τι βοηθάει στο μάτι γενικά και στην όραση? Η οχρά κοιλίδα είναι εκείνη που μας επιτρέπει να βλέπουμε λεπτομέρειες, να αντιλαμβανόμαστε τα χρώματα ώστε να μπορούμε να διαβάσουμε ή να οδηγήσουμε, να περάσουμε την κλωστή στη βελόνα, αλλά και να αναγνωρίσουμε πρόσωπα. Όταν η οχρά κοιλίδα δεν λειτουργεί σωστά, τότε η κεντρική όραση είναι θολή και εμφανίζει περιοχές σκοτεινές ή παραμορφωμένες. Καταλαβαίνουμε. Τι προκαλεί την ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας? Παρόλο που την ονομάζουμε ηλικιακή, φαντάζομαι ότι δεν οφείλεται μόνο στην ηλικία. Πολλοί ηλικιωμένοι εμφανίζουν εκφύλιση της οχράς κοιλίδας σαν μέρος της φυσιολογικής γύρανσης του σώματος. Αυτό γιατί συμβαίνει δεν είναι γνωστό. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει κάποιους επιβαρυντικούς παράγοντες, κάποιους παράγοντες κινδύνου όπως λέμε, για την εμφάνιση της πάθησης γενικά. Ναι. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι η ηλικία άνω των 60 ετών, μπορεί να είναι η κληρονομικότητα, η λευκή φυλή, το κάπνισμα, η ανοιχτόχρωμη ήριδα, οι γυναίκες εμφανίζονται συνήθως πιο συχνά, η παχυσαρκία, η άπνοια του ύπνου, η έκθεση στο φως του ήλιου. Μπορεί να εμφανιστεί σαν παρενέργεια κάποιων φαρμάκων, όπως είναι κάποια φάρμακα της οστεοπόρωσης, αντιελονοσιακά, αντιψυχωτικά φάρμακα και διάφορα άλλα. Όπως επίσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η υψηλή μοιοπία. Μάλιστα. Δηλαδή, αν πάσχουμε από μοιοπία, είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσουμε και αυτό το πρόβλημα. Είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Και επίσης μας είπατε και η λευκή φυλή. Δηλαδή, παίζει ρόλο και το χρώμα του δέρματος. Ναι, είναι πολύ πιο συχνά στους λευκούς από ότι στους έγχρωμους. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλά είδη ηλικιακής εκφύλησης της οχράς κοιλίδος? Υπάρχουν δύο είδη, δύο τύποι ηλικιακής εκφύλησης. Η πρώτη μορφή είναι η ξηρή μορφή ή αλλιώς ατροφική. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν αυτή τη μορφή, τη ξηρή μορφή, και αυτή προκαλείται από γύρανση και λέπτυνση της οχράς κοιλίδας. Η μείωση της όρασης σε αυτή την περίπτωση είναι συνήθως προοδευτική. Η δεύτερη μορφή είναι η υγρή μορφή ή αλλιώς η εξυδρωματική. Αυτή αφορά το 10% των ασθενών κυρίως και προκαλείται από την ανάπτυξη παθολογικών αγκίων, τα λεγόμενα νεοαγκία, κάτω από τον αμφιβληστροειδή. Αυτά λοιπόν τα αγκία, τα παθολογικά αγκία, διαρρέουν υγρό ή και αίμα με αποτέλεσμα να θολώνουν την κεντρική όραση. Και η θόλωση αυτή μπορεί να εμφανιστεί απότομα. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν κάποια στάδια πρώιμα που θα μας φανερώσουν ότι μπορεί να καταλήξει εκεί. Μπορεί να εμφανιστεί έτσι επί τόπου και να το καταλάβουμε. Κοιτάξτε, τα συμπτώματα ουσιαστικά της νόσου είναι η αργή, ανώδυνη θολή ή μειωμένη κεντρική όραση. Αυτή μπορεί να είναι αργά, να εμφανιστεί αργά, σε πολύ αργό ρυθμό και να μην το αντιληφθεί αυτό ο ασθενής ή να είναι μόνο στο ένα μάτι. Οπότε είναι δύσκολο για κάποιον να το αντιληφθεί. Επίσης τα συμπτώματα, αφού περάσαμε σε αυτό το κομμάτι, να πούμε ότι μπορεί να είναι τυφλά σημεία ή σκοτώματα κεντρικά. Οι ευθείες γραμμές είναι παραμορφωμένες. Τα αντικείμενα εμφανίζονται μικρότερα στο ένα μάτι από ότι στο άλλο.
Αλλά πάντα σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να εξελίσσεται τόσο αργά ώστε η απώλεια της όρασης να μην συμβαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη και ξαφνική απώλεια της όρασης στο ένα ή και στα δύο μάτια. Ναι. Ανησυχητικό, το ακούγεται έτσι όπως το λέτε. Ωστόσο μπορεί η ξηρή μορφή να μετατραπεί σε υγρή ή το αντίθετο με το πέρας των χρόνων. Η ξηρού τύπου να ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας μπορεί να μεταπέσει σε υγρού τύπου. Γι' αυτό και χρειάζεται μια συχνή και συνεχής παρακολούθηση. Όταν φτάσουμε σε αυτή την, στο επίπεδο του υγρού τύπου, με διάφορες άλλες θεραπευτικές μεθόδους, αυτό που προσπαθούμε είναι να επιτύχουμε την ξηρού τύπου. Να γυρίσουμε στη ξηρού τύπου και να μείνουμε σταθερά εκεί. Γιατί είναι και ευκολότερη. Ευκολότερη δεν είναι, απλά είναι λίγο δυσχερής και πιο έντονη η μείωση της όρασης. Ναι. Πώς γίνεται η διάγνωση από τον οφθαλμίατρο στον ασθενή όταν υπάρχει ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδος? Όπως είπαμε και πιο πριν, πρώιμα και ενδιάμεσα στάδια μπορεί να μην δώσουν συμπτώματα. Ναι. Γι' αυτό και μόνο μια πλήρης λεπτομερής οφθαλμολογική εξέταση μπορεί να εντοπίσει αλλοιώσεις της οχράς κοιλίδας. Πόσο μάλλον όταν το ένα μάτι μόνο εμφανίζει και το άλλο όχι. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος το πρόβλημα. Οπότε ένας πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος από έναν οφθαλμίατρο με έλεγχο της οπτικής οξύτητας αλλά και βυθοσκόπηση, διόφθαλμη βυθοσκόπηση, και στη συνέχεια θα μπορεί να χρειαστεί να γίνουν και κάποιες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως είναι η οπτική τομογραφία συνοχής ή το λεγόμενο OCT από τα αρχικά της αγγλικής ορολογίας και η φλουοραγγειογραφία. Μάλιστα. Αν θέλετε να πούμε δύο πράγματα για την φλουοραγγειογραφία, ναι, για βέβαια. Παράδειγμα. Παίρνουμε κάποιες ειδικές φωτογραφίες από το πίσω μέρος του ματιού ώστε να αναδειχθούν αυτά τα παθολογικά νεοαγγεία, και αυτό γίνεται με την χρήση κάποιας σκιαγραφικής ουσίας. Ενώ αντίστοιχα η οπτική τομογραφία συνοχής, το OCT, μας δείχνει λεπτομέρειες της ανατομίας της βλάβης στην περιοχή της οχράς κοιλίδας χωρίς επεμβατικά μέσα. Είναι κάποια από αυτές τις μεθόδους, θα λέγατε, κάπως επώδυνη για τον ασθενή? Το OCT, εφόσον δεν χρησιμοποιούμε επεμβατικά μέσα, είναι εντελώς ανώδυνη. Κάθεται σε ένα απλό μηχάνημα ο ασθενής με τα μάτια ανοιχτά και παίρνουμε τις φωτογραφίες που χρειάζεται. Στη φλουοραγγειογραφία, επειδή είναι μια μικρή επεμβατική, χρειάζεται η έγχυση αυτής της σκιαγραφικής ουσίας, ενδοφλέβια γίνεται η έγχυση. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει αυτή η εξέταση και σαφώς χρειάζεται και η παρουσία του αναισθησιολόγου. Μάλιστα. Ωραία. Εφόσον γίνεται με αναισθησιολόγο, εντάξει, κάπως δεν ακούγεται τόσο τρομακτική. Πώς υπάρχει πρόληψη στο να προλάβουμε δηλαδή την ηλικιακή εκφύλιση, και αν ναι, ποια είναι η πρόληψη που μπορούν να ακολουθήσουν όσοι μας ακούνε? Ναι, αυτό το οποίο θα μπορούσαν να ακολουθήσουν ο κόσμος γενικά θα είναι να ακολουθήσει κάποια προστατευτικά μέτρα, όπως λέμε, τα οποία είναι η αποφυγή του καπνίσματος, η υγιεινή διατροφή, η οποία είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, ψάρια και πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Επίσης η αρτηριακή πίεση, η χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Η σωματική άσκηση βοηθάει πάρα πολύ και η χρήση γυαλιών ηλίου. Δηλαδή, όσο μας είπατε για τα τριγλυκερίδια και την χοληστερίνη, αυτά κάπως πατάνε και πάνω στην διατροφή του καθενός, έτσι? Ναι. Γι' αυτό μιλάμε για μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή. Πολύ ωραία. Θα λέγατε ότι θεραπεύεται η ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδος? Στα θεραπευτικά μας μέσα είναι ειδικά συμπληρώματα διατροφής, οι λεγόμενες βιταμίνες, όπως αναφέρουμε, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως και κυρίως για τη ξηρού τύπου ηλικιακή εκφύλιση. Τώρα, αν έχει πέσει έχουμε μετάπτωση στην υγρού τύπου ηλικιακή εκφύλιση, τότε θα χρειαστεί πιο επεμβατικές μεθόδους, όπως είναι οι ενδογυαλοειδικές ενέσεις,
anti-VEGF παραγόντων, όπως τους λέμε, οι οποίοι έχουν σαν σκοπό να μειώσουν την ανάπτυξη των νεοακίων, αυτών των παθολογικών νεοακίων, και που διαρρέουν συνεχώς αίμα και υγρό, και έχουμε αυτή τη συλλογή υγρού. Οπότε αυτή είναι και ενδειγμένη πλέον και η πιο σύγχρονη αντιμετώπιση στην υγρού τύπου ηλικιακή εκφύλιση της χώρας κοιλίδας. Τέλος, σε περιπτώσεις πολύ προχωρημένες, προσαρμογή σε συνθήκες χαμηλής όρασης, υπάρχουν βοηθήματα όπως είναι μεγεθυντική φακή. Μάλιστα. Αν το πρόβλημα το αντιμετωπίσουμε, υπάρχει περίπτωση να επανέλθει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα? Χρειάζεται μια συνεχής παρακολούθηση από τον οφθαλμίατρο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάναμε αυτή τη θεραπεία και έχουμε ίαση, γιατί οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να έχουμε ξανά συλλογή του υγρού, ειδικά στην υγρού τύπου. Ναι. Όπως αντίστοιχα και στην ξηρού τύπου, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχής παρακολούθηση για να μην έχουμε κάποια διαφοροποίηση. Κάθε πότε θα συμβουλεύατε τους ακροατές μας να επισκέφτονται τον οφθαλμίατρό τους? Καταρχήν, μετά από την ηλικία των 50 ετών θα πρέπει να αξιολογηθεί η ηλικία των ματιών με πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο, στον οποίο να συμπεριλαμβάνεται όλες αυτές οι εξετάσεις για τον αμφιβολιστροειδή και τις οχράς κοιλίδες. Έτσι θα μπορεί κάποιος να γνωρίζει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που θα χρειαστεί περαιτέρω διερεύνηση. Από εκεί πέρα θα χρειαστεί σίγουρα κάθε χρόνο να γίνεται ένας πλήρης έλεγχος, και εφόσον διαγνωστεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτών των εξειδικευμένων εξετάσεων, θα μπορεί να χρειαστεί και πιο συχνά να γίνεται έλεγχος. Μάλιστα, ναι, λογικό. Κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν έχει παρατηρηθεί κάποιο ποσοστό κληρονομικότητας της νόσου. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η κληρονομικότητα. Αν κάποιος από τους πρώτου βαθμού συγγενείς έχει τέτοιου είδους προβλήματα, καλό είναι να το γνωρίζουν οι άμεσοι συγγενείς για να μπορούν και εκείνοι να παρακολουθούνται πιο συχνά και να ελέγχονται πιο συχνά. Είναι μεγάλος παράγοντας, πολύ επιβαρυντικός παράγοντας, ναι. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Καθώς πλησιάζουμε λοιπόν στο τέλος μας, δεν ξέρω αν θα θέλατε να δώσετε κάποια τελευταία συμβουλή στους ακροατές μας. Ναι, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ουσιαστικά μόνο η έγκαιρη διάγνωση στα πρώιμα στάδια και η θεραπεία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και να αναχαιτήσει την νόσο. Και επίσης να σημειώσουμε και κάτι ακόμα για τον κόσμο, ότι αυτόν τον εξειδικευμένο έλεγχο της οχράς κοιλίδας με την οπτική τομογραφία συνοχής, το OCT, έχουν πλέον τη δυνατότητα και εδώ στην Άξο οι κάτοικοι να τον έχουν στο ιατρείο, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κόπο. Ενώ μέχρι σήμερα ήταν αναγκασμένοι να καταφύγουν σε μεγάλα κέντρα των Αθηνών. Πολύ σε μεγάλα ιατρικά αυτό. Κέντρα. Βέβαια, να το τονίσουμε. Ωραία. Χαρήκαμε λοιπόν που ήσασταν κοντά μας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε, και ιδίως ότι πλέον μπορούν οι ασθενείς να κάνουν τις εξετάσεις τους εδώ στο νησί μας και να μην φεύγουν έξω στην Αθήνα και να γλιτώνουν βέβαια στο ταλαιπώρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.